Καλησπέρα παιδιά, Τάσο εδώ και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Αυτό το βίντεο θα κάνουμε κάτι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε unboxing το καινούριο μου τηλέφωνο. Και είμαι πλούσιος και βγάζω καθημερινά εκατομμύρια από το YouTube. Επειδή εντάξει ρε φίλε, δεν γίνεται και εγώ να είμαι ένας διάσημος YouTuber και να μην κυκλοφορώ με ένα iPhone 12 Pro Max. Οπότε πήγα και πήρα ένα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Τώρα θα μου πει, αυτό δεν είναι iPhone 12. Θα σου πω ότι είναι καλύτερο από το iPhone 12. Δεν πολύ λόγω άλλο, πάμε μέσα στο unboxing. Λοιπόν, είναι το Redmi 9TAF. Πριν πάμε στο unboxing να πούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του. Είναι μοντέλο του 2021. Βγαίνει σε αρκετά χρώματα, βγαίνει σε γκρι, βγαίνει σε κάτι σαν μπλε, σε κάτι σαν πράσινο, δεν τα θυμάμαι, αλλά βγαίνει σε κάτι τέτοια χρωματάκια. Ζυγίζει γύρω στα 198 γραμμάρια. Έχει έναν επεξεργαστή 8πυρ με 2 GHz, κάπως έτσι πρέπει να προφέρονται. Φοράει ένα Snapdragon 4 GB RAM, 64 γίγα 64 γίγα, 32 γίγα, 128 γίγα. Έχει οθόνη 6,53 ίντσες και ανάλυση 2340x1080. Μετά έχει μια τετραπλή κάμερα, 48 MP η βασική, η ευρυγόνια. Μετά έναν μάκρο φακό 2 MP, αισθητήρας βάθους, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, αλλά είναι στα 2 MP. Και έναν υπερευρυγόνιο φακό στα 8 MP. Βίντεο κάμερας είναι στα 1080p 30fps, θα το ήθελα στα 60fps. Αλλά εντάξει μωρέ, selfie κάμερα η οποία είναι στα 8 MP, δέχεται μέχρι 4G, θα ήθελα 5G γιατί πλέον έχω 300 MB 5G, οπότε θα ήθελα το 5G, αλλά εντάξει, 6.000 mAh μπαταρία. Από ό,τι γνωρίζω είναι η μεγαλύτερη μπαταρία που υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει περισσότερα μιλιαμπερόρια σε μπαταρία το 2021. 21 δεν έχουμε. Επίσης το καλό είναι ότι έχει και ταχεία φόρτιση στα 18W. Ασύρματη φόρτιση δεν έχει, πολλά ζητάμε. Αυτά λοιπόν, αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά. Πάμε να το ανοίξουμε. Ναι, πώς ανοίγει αυτή η μαλαπέρντα? Α, θέλω Macquarie. Πάω να φέρω Macquarie και έρχομαι σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε και έχει εδώ πέρα manual. Manual πρέπει να είναι αυτά. Ναι, μια τεράστια γκουμούτσα με manuals, λογικά. Πώς ανοίγει μαλαπέρντα? Α, εδώ, πάλι καλά γιατί αυτό εδώ το ήθελα. Κλειδάκι πώς λέγεται για να βγαίνει η κάρτα SIM. Τα manual, εδώ πέρα. Εντάξει, ελπίζω να φαίνεται. Ένα σωρό manual και η θήκη. Ευτυχώς έχει. Δεν τη λες τρελή θήκη, αλλά τη λες... Ωπα ρε, ακούτε πώς κάνει. Ωπα ρε, είναι ωραία αυτή. Και μία απλή, πώς λένε ρε, σιλικονάτη θήκη. Επίσης κάτι ωραίο που έχει, που να πω την αλήθεια το χρειαζόμουν, είναι αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο είναι εδώ για το φορτιστή για να μην μαζεύει σκόνες. Λοιπόν, θα το αφήσω προς το παρόν στην άκρη. Βλακίες. Πώς το λένε, καλώδιο φόρτισης. Ωπα ρε, την κουμούτσα είναι αυτή. Ωπα ρε τρελέ. Μεγάλο είναι ο φορτιστής. Βγαίνει και αυτό εδώ ωραία, ωραία, θα το βγάλω σε λίγο. Και okay. Να πω την αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που παίρνω Xiaomi. Γενικώς είναι η πρώτη φορά που παίρνω καινούριο τηλέφωνο. Γιατί συνήθως τα τηλέφωνα που έπαιρνα ήταν το παλιό των γονιών μου που... Παίρναν καινούριο και μου δίναν το παλιό. Μια φορά που πήρα δικό μου κινητό ήταν μεταχειρισμένο, οπότε μου έχει λείψει αυτό το συνέστημα. Αυτό εδώ είναι ο φορτιστής Type-C ή Type-C. Κάποιοι το λένε Type-C, κάποιοι το λένε Type-C. Δεν ξέρω πώς είναι. Νορμάλ καλώδιο, δεν το λες ούτε τεράστιο ούτε μικρό. Και ο φορτιστής. Επίσης θέλω να δω αν... Έλα βγες, πώς ανοίγει μαλαπέρντα? Άνοιξε ρε βλάχα, θα το σκίσω. Το έκοψα γιατί δεν συμβιβαζόταν αλλιώς. Αυτός είναι 200W 1,6 αμπέρ. Οπότε έρχεται κατευθείαν με ταχυφορτιστή. Οπότε τι άλλο θες ρε φίλε? Πάμε τώρα στο κινητό. Το μπορώ να ομολογήσω ότι το νιώθεις ακριβό κινητό και το νιώθεις και βαρύ κινητό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Ανοίγει κάπως έτσι. Αυτό είναι γρατζουνισμένες οι κάμερες. Εντάξει, είναι μια χαρά. Απλά κάτι είδα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το τηλέφωνο. Θα βγάλουμε εδώ αυτή τη βλάκια. Πες μου, θα αφήσει σημάδι. Όχι, έχει ωραία κόλλα. Είναι αυτό εδώ από πίσω και από μπροστά. Εδώ πίσω
Έχει το λόγο της Redmi, το οποίο είναι ωραίο γιατί είναι ανάγλυφο. Οπότε είναι αρκετά ωραίο. Λοιπόν, εδώ έχει τρεις κάμερες. Μία, δύο, τρεις κάμερες από κάτω το flash και μία πολύ μικρή εδώ πέρα. Αυτή η κουκίδα που βλέπετε εδώ είναι κάμερα. Δεν το πίστευα, αλλά είναι κάμερα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μπουτάρισμα. Αυτά λοιπόν, θα βάλω κατευθείαν τη θήκη γιατί φοβάμαι μην γίνει καμιά κακοχία. Λάθος νούμερο. Ή το βάζω. Όχι, σωστά είναι. Μπες, γιατί δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Μπες. Σε διατάζω, μπες. Γιατί δεν μπαίνει. Μπες, ρε φίλε. Α, μη μου σπάς τα νεύρα τώρα, βλάχα. Λοιπόν, το καλό είναι ότι κλείνει πάρα πολύ ωραία η θήκη. Δεν είναι από αυτές που είναι βάρκα και μπαίνω, βγαίνει μόνη της. Πάω να κάνω τις αρχικές ρυθμίσεις όλα αυτά. Και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδες, έχουν περάσει 2 μέρες από τη στιγμή που πήρα το τηλέφωνο και είχα ένα θέμα. Δεν μπορούσα να συνδεθώ στο λογαριασμό μου. Έβαζα το email και τους κωδικούς κανονικά, αλλά για κάποιο λόγο δεν γινόταν δεχτή, κάτι γινόταν. Λύθηκε το θέμα, είχα ένα θέμα μετά με τον υπολογιστή, μετά στον υπολογιστή δεν μπορούσα να περάσω το email μου, διάφορα. Τέλος πάντων, τώρα... είναι όλα εντάξει, δουλεύει μια χαρά. Να πω, η τιμή του αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 150 ευρώ. Για 150 ευρώ πιστεύω αξίζει πάρα πολύ. Θα καθαρίσω λίγο την οθόνη για να βάλω και το τζαμάρι. Οπότε ναι, εντωμεταξύ γίνεται χαμός εδώ πέρα. Αυτό πώς μπαίνει. Ελπίζω να έχει οδηγίες χρήσης. Νομίζω απλά ξεκολλάς κάτι και το κουμπώνει. Κάτι τέτοιο πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που βάζω μόνος μου τζαμάκι. Να τα ανοίξω. Μαντιλάκια είναι. Για να καθαρίσω το κινητό υποτίθεται. Έχω ψαλίδι, έχω μακέρι. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το πράγμα. Α, μαντιλάκια είναι. Ωραία. Όχι, ούτε καν. Τι είναι αυτή η βλακεία. Μάλλον για να καθαρίσω το κινητό, εγώ θα το κάνω με άλλο τρόπο. Πήρα εδώ λίγο κολόχαρτο, το διπλώνουμε λίγο και πάμε για καθαρισμό. Θα πάρω εδώ το δικό μου το antiseptic. Πες να βάλα πολύ, αλλά ποιος νοιάζεται. Το καθάρισα νομίζω. Μεταχειρισμένο μου δώσαν. Εδώ έχει γρατζουνιές. Ρε, τι λες τώρα. Γρατζουνιές εδώ πέρα. Τι στο fucking fuck. Κάνεις λίγο άκρη. Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός, γίνεται της πουτάνας γίνεται εδώ πέρα. Τι είναι αυτό που κολλάει για να μου τη τρέλα μου. Πώς πρέπει να κάνουμε το μαντιλάκι που μου δώσα. Πώς είμαι ηλίθιος. Όχι, ιδέα μου είναι κι αυτή. Πες να είναι πάλι ιδέα μου. Δεν ξέρω λοιπόν. Πάμε να βάλουμε το τζαμάκι, δεν ξέρω αν θα κάνω βλακία. Είναι η πρώτη φορά που βάζω τζαμάκι μόνος μου. Συνήθως μου το βάζουν. Εννοούσα. Ανοίγεις αυτό εδώ κάπως. Μάγκες, αυτό δεν είναι καν τζαμάκι. Τι στο πουτς είναι αυτό. Απλά το κουμπώνω πάνω. Επίσης τέτοια για την κάμερα, πού είναι. Τι στο fucking fuck είναι αυτό. Καταρχήν εξέχει, δεν είναι το δικό του. Λοιπόν, εγώ θα το... Α, ξεκουμπώνει κάπως. Έχει κόλλα κάπου, κάπως. Α, κάτσε ρε. Ανοίγει από εδώ, έχει κόλλα. Τι στο fucking fuck, πώς μπαίνει. Πώς λειτουργεί αυτή η παπαριά. Είμαι τόσο έξυπνος που δεν μπορώ απλά να βάλω ένα τζαμάκι. Λογικά υποθέτω ότι κάποια πλευρά βγαίνει. Και έχει υποτίθεται κόλλα. Εντάξει, δεν είναι το δικό του τζαμάκι, οπότε καλύτερα που δεν το βάζω. Γιατί αν μπορείτε να δείτε, εξέχει από παντού. Εξέχει εδώ, εξέχει από πάνω, εξέχει από κάτω, εξέχει από τα πλάγια. Δεν είναι καν δικό το τζαμάκι, οπότε θα πάω αύριο να πάρω το δικό το αυθεντικό. Οπότε ναι. Λοιπόν, παιδες, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Bye bye.